Το είπαμε και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό το οποίο το χαρακτήρισε ως αντισυνταγματικό πριν από λίγο, κύριε. Συγγνώμη, είναι το να χρησιμοποιείτε ένα ζήτημα που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πρόβλεψη στο Σύνταγμα. Κοιτάξτε και να δείτε. Ο κύριο Βενιζέλο, θυμάστε τι είπε. Ο συνεταίρο σα είπε την προηγούμενη εβδομάδα. Δημοκρατίας. Κύριε Κεδίκογλου. Συγγνώμη, είναι απαράδεκτο. Επίσης, δεν σέβεστε την αρχή τη δεδηλωμένη. Αμφισβητείτε την νομιμότητα. Θέλετε να σα θυμίσω τι είπε ο κύριο Βενιζέλο. Αν είναι κάτω από 10% το Πασόκ, υπάρχει θέμα αποχώρηση από την κυβέρνηση. Επικίνδυνη νοοτροπία. Μη δείχνουν μια επικίνδυνη νοοτροπία. Το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι να περάσει το δικό σας. Κυβερνητικός εκπρόσωπος λοιπόν, είστε. Υπάρχει απαντήστε σύνταγμα στο οποίο πρέπει να σεβόμαστε όλοι. Το Σύνταγμα δεν έχει προβλέψει. Αν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης λέει ότι αν έχω κάτω από 10% θα φύγω, δεν μπορεί το να το πει. Το 10% δεν το είπε. Συγγνώμη, ακούσατε τον κύριο Βενιζέλο να επικαλείται κάποια διάταξη του Συντάγματος. Εσείς επικαλεστήκατε. Εσείς λέτε το πρωτοφανές. Το παλαιοκομμουνιστικό δεν έχει δικαίωμα να κυβερνάει η κυβέρνηση. Πόσο δεν έχει δικαίωμα να νομοθετεί η Βουλή. Επειδή στις ευρωεκλογές ήταν αυτό το αποτέλεσμα, αν κύριε Σκουρλέτη σκεφτόντουσαν έτσι σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, δεν θα υπήρχε κυβέρνηση. Δεν θα υπήρχε κυβέρνηση. Γιατί αν κάθε φορά γίνονται δημοτικές εκλογές, γίνονται τοπικές εκλογές, υπάρχουν και ομοσπονδιακά κράτη. Σε ομοσπονδιακά κρατήδια, αν οτιδήποτε έρχεται σε δυσαρμονία με την κεντρική κυβέρνηση, θα πρέπει να πέφτει η κυβέρνηση. Δηλαδή, ο Φάραντς. Δεν το πήρατε το ο Φάραντς στη Βρετανία, τι θα έπρεπε να ζητήσει, δεν το πήρατε το κύριε Σκουρλέτη. Όχι, το μήνυμα το πήραμε. Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι στη δουλειά μας. Αλλά τουλάχιστον εμείς έχουμε ένα σχέδιο, εσείς δεν έχετε τίποτα. Μάλιστα. Να, επειδή θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Δεν ξέρω αν έχει κάποια παρατήρηση ο κύριος Σκουρλέτης, γιατί θα πρέπει να κλείσουμε τη συζήτησή μας. Θεωρώ, όπως σας είπα και πριν, ότι το χθεσινό αποτέλεσμα έχει τροφοδοτήσει πολιτικές εξελίξεις. Υπάρχει μια σφραγίδα η οποία λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ για πρώτη φορά είναι πρώτος στην Ελλάδα. Αυτό δεν κρύβεται, σήμερα το συζητάει όλη η Ευρώπη. Είναι μία από τις πρώτες ειδήσεις. Θα είμαστε εδώ, νομίζω, να συζητήσουμε και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα. Ένα τελευταίο απλώς θα ήθελα να πω, κυρία Τρέμη. Ναι. Θα ήθελα, σαν ένα πρώτο δείγμα υπευθυνότητας του ΣΥΡΙΖΑ, να ανταποκριθούν στην πρόσκληση του Υπουργού Οικονομικών, του κ. Στουρνάρα, και να συμμετάσχουν, έστω σαν παρατηρητές, στην διαπραγμάτευση για το χρέος. Γιατί πραγματικά θα την κάνουμε δεν μπορώ από καλύτερες θέσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω. Την διαπραγμάτευση θα την κάνουμε με πραγματικούς όρους από θέσεις κυβερνητικές. Όχι από θέσεις υποταγής. Σε καθεστώς παρατηρητή σας λέμε. Όχι από δεν θέσεις σας λέμε υποταγής. Να αναλάβετε καμία ευθύνη. Ξέρουμε ότι δεν σας πάνε οι ευθύνες. Διαπραγμάτευση αλλά και Σαμαράς είναι σαν να λέμε νερό και φωτιά. Ελάτε να ανοίξετε τα στραβά σας να μάθετε πώς γίνονται τα πράγματα στην Ευρώπη. Κύριε Κεδίκογλου, παρακαλώ, όχι στα στραβά μας. Ευγενείς να είστε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση και εσάς, κύριε.